ξεφτυλιστούμε. Στο σημερινό βίντεο θα δείτε πάρα πολλές φωτογραφίες για τις οποίες δεν είμαι περήφανη για αυτές. Πριν ξεκινήσουμε να σας πω δύο πράγματα. Το πρώτο είναι ότι αυτό το βίντεο δεν έχει να κάνει τίποτα με beauty, έχει να κάνει με ακριβώς το αντίθετο, πώς μπορείς να κάψεις τα μαλλιά σου. Το δεύτερο πράγμα που έχω να σας πω είναι ότι αυτό το βίντεο είναι η απόδειξη ότι όλοι κάποια στιγμή στη ζωή μας έχουμε κάνει μαλλιά. Να σας πω ότι είμαι προετοιμασμένη πλήρως για το bullying κάτω στα σχόλια, διότι θα υπάρξουν πάρα πολλοί από εσάς και με το δίκιο σας που θα μου πείτε: μα πώς είναι δυνατό, κορίτσι μου, να μην σου καεί το μαλλί με όλα αυτά που έκανες, και τι περίμενες δηλαδή να γίνει, και όλα αυτά τα σχετικά. Και είμαι εδώ να σας πω: το ξέρω! Το ξέρω ότι εγώ η ίδια έκανα ζημιά στα μαλλιά μου, αλλά προσέξτε τώρα τι γίνεται. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ θετικό το γεγονός ότι βγαίνω και το λέω στην κάμερα δημοσίως, δηλαδή ξεφτιλίζομαι αυτή τη στιγμή, ντρέπομαι για μένα, αλλά παρόλα αυτά, παιδιά, θέλω να θυμάστε ότι εγώ το κάνω για εσάς. Διότι εάν δείτε αυτό το βίντεο, δεν θα κάνετε τη μαλλιά και θα σώσετε τα μαλλιά σας. Να ξεκινήσω λέγοντας πως γενικά στη ζωή μου, από τότε που ανακάλυψα την λέξη βαφή, έχω κάνει πάρα πολλά πράγματα στα μαλλιά μου. Καθώς περνούσαν τα χρόνια λοιπόν και πειραματιζόμουν, είχα φάει ένα κόλλημα όταν ήμουν εδώ πέρα φοιτήτρια στη Θεσσαλονίκη, ήθελα να κάνω τα μαλλιά μου μαύρα. Οπότε για 2 περίπου χρόνια έκανα τα μαλλιά μου μαύρα. Και η αλήθεια ότι ήταν πάρα πολύ ωραία, διότι με τα πράσινα μάτια και το πόσο λευκή είμαι, ήταν αρκετά εντυπωσιακό. Έλα όμως που μία μέρα ξυπνάω ωραία, χαμογελαστή και συνειδητοποιώ ότι δεν θέλω άλλο να είμαι μαυρομάλα, οπότε τι θέλω να γίνω, θέλω να γίνω κοκκινομάλα. Το να κάνεις το μαλλί σου από μαύρο βαμμένο σε κόκκινο θέλει φυσικά ντεκαπάζ. Και λέω εγώ, εντάξει μωρέ, τι πειράζει, θα τα κάνω μόνη μου. Διότι γιατί όχι, είμαι πάρα πολύ καλή σε όλα όσα κάνω, οπότε θα πετύχει και αυτό. Ξεκινάω λοιπόν τη διαδικασία, μαζεύω δύο φίλες μου και είμαστε στο δωμάτιο της φοιτητικής εστίας και ξεκινάμε να κάνουμε τα μαλλιά. Τρεις μας, μόνες μας, άσχετες τελείως. Το μαλλί μου λοιπόν καταλήγει κάπως έτσι. Κάποια σημεία ήταν σκούρα, κάποια σημεία ήταν ανοιχτόχρωμα, αλλά σε καμία περίπτωση δεν παρέπεμπε σε κόκκινο καθαρό. Μετά από ένα περίπου μήνα λοιπόν αποφασίζω να κάνω δεύτερη δεκαπάζ στο κεφάλι μου, διότι θέλω να γίνει πάρα πολύ ανοιχτό, κόκκινο, φλογερό κτλ, κτλ. Οπότε και πατάω δεύτερη δεκαπάζ στα μαλλιά μου και το αποτέλεσμα βγήκε κάπως έτσι. Ήμουνα πάρα πολύ χαρούμενη για αυτό το αποτέλεσμα, ήταν το μαλλί μου στα καλύτερά του, οι φωτογραφίες ήταν ευχάριστες, γενικά όλοι με κάνανε κομπλιμέντα για το πόσο ωραίο κόκκινο μαλλί έχω και πώς τα κατάφερα κτλ, κτλ. Όλα κυλούσαν όμορφα στο μικρό μου λαχανόκηπο, ώσπου μία μέρα άνοιξα τη τηλεόραση και είδα τη Σύση Χριστίδου να έχει αυτό το υπέροχο, πανέμορφο, πορτοκαλί μαλλί. Πόσο ωραίο ήταν αυτό το μαλλί, ήταν τότε νομίζω και σε μια πρωινή εκπομπή, τέλος πάντων λέω θα το κάνω. Γιατί όχι, το κάνεις εσύ, θα το κάνω κι εγώ. Πηγαίνω στο κομμωτήριο αυτή τη φορά, διότι τα οικονομικά μου ήταν λίγο καλύτερα. Πάω λοιπόν στο κομμωτήριο και πετυχαίνω με αυτό εδώ πέρα το χρώμα, το οποίο ήταν πάρα πολύ ωραίο. Παρ' όλα αυτά, πετυχαίνω με αυτό το χρώμα όμως πάλι με τη διαδικασία δεκαπάζ. Οπότε έχουμε μέσα σε ένα εξάμηνο, παιδιά, για να μην τα πω λίγο. Τρεις διαδικασίες δεκαπάζ στο μαλλί. Πέρασαν 2-3 εβδομάδες, συνειδητοποίησα ότι αυτό το χρώμα στη δική μου την επιδερμίδα που είμαι άσπρη σαν την νεκρή, δεν πηγαίνει. Και κάπως έτσι άρχισε να μην μου αρέσει αυτό το χρώμα. Πάω λοιπόν η τρελή η μουρλή του χωριού και τα ξανακάνω ένα κόκκινο. Ήταν πάρα πολύ ωραίο το χρώμα, επανήλθαν όλα στα φυσιολογικά, ο κόσμος μου ήταν καλύτερος κτλ, κτλ. Μετά, για κάποιον ανεξήγητο λόγο τρώω μια φλασιά και λέω ότι τα βαρέθηκα όλα αυτά και ότι ταλαιπωρώ το μαλλί μου με τόσα κόκκινα και βαφές και κάθε φορά τα ίδια και τα ίδια και με πιάνει μια φλασιά και λέω θα τα κάνω καστανά. Οπότε τι έκανε η Γιάννα, τα έκανε καστανά. Έτσι απλά, τα κρατάω περίπου ένα μήνα και αρχίζει όλος ο ντουνιάς να μου λέει για ποιο λόγο έκανε τα μαλλιά σου καστανά. Τώρα θα μου πεις τι είσαι εσύ, είσαι από αυτούς που επηρεάζονται από τις γνώμες των άλλων. Ναι. Οπότε αποφάσισα να σταματήσω να τα έχω καστανά και ξαναγύρισα στο κόκκινο. Για να τα γυρίσω στο κόκκινο, επειδή ήξερα ότι θα κάνω πάλι πήγα πάλι στο κομμωτήριο και τα έκανα κόκκινα στο κομμωτήριο. Ξυπνάω ένα πρωί και πάω να φτανίσω τα μαλλιά μου και ακριβώς εδώ πίσω συνειδητοποιώ ότι είναι λίγο τραχύ το μαλλί μου, σαν να πώς είναι η τρίχα όταν καίγεται και πηγαίνει έτσι και είναι σγουρή. Κάπως έτσι. Ήτανε όλη αυτή η μεριά εδώ πάνω, είχε αυτή την υφή. Και δεν μπορούσα να καταλάβω για ποιο λόγο έχει γίνει, γιατί τα μαλλιά μου ήταν ίσια. Περνάνε 2-3 μέρες, έχω λούσει τα μαλλιά μου και συνειδητοποιώ ότι αυτό το πράγμα που συνέβαινε εδώ πίσω έχει περάσει και έχει γίνει σε όλο μου το μαλλί. Και λέω: οκ, με πανικοβάλλεσαι. Απλά άρπαξαν λίγο από την τελευταία φορά. Άρπαξαν λίγο. Θέλω να καταλάβετε την άρνησή μου.
Τέλος πάντων, και έχω πάει στην αγορά και έχω πάρει 600.000 λάδια για να μπορέσω να ενυδατώσω τα μαλλιά μου. Αλλά ήταν φυσικά πάρα πολύ αργά. Ώσπου άρχισα να καταλαβαίνω ότι πέρα από την άρνησή μου δεν διορθώνεται αυτό το πράγμα. Οπότε αποφάσισα να πάω να τα κουρέψω. Μου λέει ρε παιδί μου ότι δεν υπάρχει άλλη λύση πέρα από το να τα κουρέψουμε πάρα πολύ. Και του λέω εγώ τι εννοείς πάρα πολύ. Τι εννοείς? Και μου λέει κοίταξε, όσο και να τα κουρέψουμε, πάλι καμένα θα είναι τα μαλλιά σου. Και εγώ εκεί πέρα. Αυτό. Και κάνω κοντό μαλλί. Αυτό το μαλλί. Τι κατάθλιψη, τι μελαγχολία μου λες. Αυτό που πρέπει επίσης να τονίσω σε αυτό το σημείο είναι ότι δεν ήμουν μόνο εγώ που έβλεπα το μαλλί μου και δεν μου άρεσε, αλλά ήταν και όλοι οι άλλοι. Διότι όταν έχεις την κολλητή σου και εμφανίζεσαι μπροστά της με το καινούργιο το μαλλί και είναι και της λέω σου αρέσει και γυρνάει και μου κάνει μια... Ναι, είναι πάρα πολύ ωραίο. Αυτό είναι ψέμα. Είναι ψέμα, απλά προσπαθείς να μην με στεναχωρήσεις. Και κάπως έτσι συνειδητοποίησα ότι τα μαλλιά μου ήταν πάρα πολύ χάλια, διότι αν η κολλητή μου που με αγαπάει πάρα πολύ και με λατρεύει και θέλει το καλό μου, γυρνάει και μου λέει έτσι, η μόνη επιλογή ήταν να πάω ή να αυτοκτονήσω ή να μην ξαναβγω από το σπίτι για τα επόμενα 3 χρόνια μέχρι να μακρύνω το μαλλί μου ή να αγοράσω τρέσα. Οπότε τι κάνω λοιπόν, αποφασίζω να αγοράσω τρέσα. Και υποσχεθεί στον εαυτό μου ότι θα βγω έξω από το σπίτι μόνο σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, όπως είναι ένας πόλεμος, ένας σεισμός, ένας κατακλυσμός, τέτοια πράγματα που συμβαίνουν καθημερινά στον κόσμο. Έχετε λοιπόν η τρέσα και μετά τα πράγματα γίνανε λίγο καλύτερα. Κυκλοφορούσα με την τρέσα, κοιμόμουν με την τρέσα, έτρωγα με την τρέσα, έκανα σεξ με την τρέσα. Γενικά η τρέσα ήταν η εγκόμενά μου. Πάρα πολλοί από συγγενείς, φίλους και γνωστούς μου μου λέγανε σε παρακαλώ η τρέσα είναι ξεπερασμένη και είναι λίγο kids και μη τη φοράς και τα λοιπά. Αλλά εγώ ήμουν σε φάση, σε παρακαλώ, δεν ξέρεις, δεν ξέρει κανένα σας. Ώσπου κάποια στιγμή έφτασε το μαλλί μου σε ένα ικανοποιητικό αξιοπρεπές μάκρος, τέλος πάντων, που αποχωρίστηκα την τρέσα διότι και η τρέσα είχε μείνει με 3 τρίχες και δεν είχα λεφτά να πάρω άλλη. Οπότε καταλαβαίνετε ότι αποφάσισα να το παίξω άποψη και ότι έχω καρέ μαλλί από άποψη. Φυσικά τα επόμενα 2 χρόνια κύλησαν κάπως με καρέ μαλλί, λίγο πιο μακρύ, λίγο πιο κοντό, διότι έπρεπε συνέχεια να τα κουρεύω για να φεύγει το καμένο που ήταν ακόμα στις άκρες φυσικά. Θέλω να σας πω σε αυτό το σημείο ότι όλα αυτά που σας είπα έγιναν πριν από 3 χρόνια και μέχρι και πέρυσι είχα πρόβλημα σοβαρό με τα μαλλιά μου, διότι δεν μπορούσαν με τίποτα να έρθουν στα φυσιολογικά τους. Και το τελευταίο 1 χρόνο τέλος πάντων μπορώ να πω ότι τα μαλλιά μου έχουν πάρει λίγο τα πάνω τους και ότι έχει φύγει εντελώς να πω το καμένο. Ποιο είναι λοιπόν το ηθικό δίδαγμα από αυτή την υπέροχη ιστορία που μόλις ακούσετε? Είναι να μην κάνετε στο σπίτι. Κάπως έτσι λοιπόν τελειώνει και αυτό το βίντεο. Ελπίζω να σας φάνηκε ενδιαφέρουσα η ιστορία των μαλλιών μου. Θέλω να πω σε αυτό το σημείο ότι δείξτε μου λίγη αγάπη σας παρακαλώ και μην με πάρετε με τις ντομάτες από κάτω στα σχόλια. Επίσης αφήστε το ένα like και λίγη αγάπη άμα συμπονείτε ή έχετε περάσει τα ίδια ή γενικά περάσατε έτσι αυτά τα λεπτά ευχάριστα μαζί μου. Αυτά από μένα, ελπίζω να είστε καλά. Θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο που σίγουρα έχει να κάνει με beauty και όχι αυτή η τρελή κατάσταση. Φιλάκια πολλά!